Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που προλάβαμε τις ημερομηνίες και κατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο η πρόταση στρατηγικών απλάσεων με όλες τις οριστικές μελέτες και τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τμήμα του οράματός μας για την Καλαμάτα του αύριο και ευχόμαστε να έχει καλή τύχη. Ενός οράματος που έχει ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, ενός οράματος που, αν θέλετε, έλαβε έγκριση με την ένταξη της Καλαμάτας σε 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις ως το 2030. Σχετικά με τις αστικές αναπλάσεις, από πέρυσι είχα δώσει κατεύθυνση στους συνεργάτες μου και σε υπηρεσιακά στελέχη για τη βιοκλιματική ανάπλαση παραμελημένων περιοχών στο κέντρο της Καλαμάτας, συνολικής επιφάνειας 10 στρεμμάτων. Παγώνη, Νέδοντος, Γιατράκου, Μητροπέτροβα, Αντωνοπούλου και Σιδηροδρομικού Σταθμού, προκειμένου να συνενωθούν με τις υφιστάμενες αναπλάσεις και τις υποεξέλιξη αναπλάσεις, με σκοπό να αποκτήσει επιτέλους στο κέντρο της Καλαμάτας μια ενιαία αισθητική και λειτουργική οντότητα με ενίσχυση της προβασιμότητας και με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Είχε γίνει λοιπόν η αρχή, είχε γίνει η αρχική προσπάθεια για το συγκεκριμένο τμήμα. Συνέχεια ενημερωθήκαμε πως επίκειται να ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα για αστικές αναπλάσεις χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεδομένου, όπως προανέφερα, της μελετικής προετοιμασίας του τμήματος του έργου, από τις υπηρεσίες του Δήμου και τις επικείμενες ανακοίνωσης του προγράμματος, κρίθηκε ως σκόπιμη αλλά και ως ιδανική ευκαιρία η αναθεώρηση του στόχου χρηματοδότησης και φυσικά του εύρους παρέμβασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, το ύψος αυτής της πρότασης θα μπορούσε να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν, ο αναθεωρημένος στόχος περιλάμβανε την ολιστική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού στη λογική της ενιαίας στρατηγικής ανάπλασης ολόκληρου του κεντρικού τομέα της πόλης, έκτασης 38 στρεμμάτων. Με λίγα λόγια, στόχος των παρεμβάσεων είναι η επίτευξη της άμεσης βελτίωσης της ποιότητας του αστικού χώρου, η αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καλύπτοντας τις ανάγκες του επανασχεδιασμού και της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών προς ένα βελτιωμένο περιβάλλον. Θέλω να τονίσω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες για μια τόσο μεγάλη επιφάνεια σε 17 δρόμους, 38 στρέμματα, ο χρόνος ορίμανσης όλων των μελετών και εγκρίσεων θα ήταν από 1,5-2 χρόνια, τουλάχιστον. Εμείς είχαμε όλους και όλους 4 μήνες. Για το καλό της Καλαμάτας και κόντρα σε όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες, αποφάσισα να κυνηγήσω μέχρι τέλους και να διεκδικήσουμε κάθε πιθανότητα ένταξη στο πρόγραμμα αυτό. Ακριβώς όπως πιστέψαμε και διεκδικήσαμε την ένταξη της πόλης μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων και τελικώς δικαιωθήκαμε. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν δικαιώθηκα εγώ. Εγώ, αν θέλετε, έκανα ό,τι πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος που διεκδικεί την ανάπτυξη της πόλης του με σύγχρονους όρους, με συνθήκες βιωσιμότητας, αειφορίας και εξωστρέφειας. Δικαιώθηκαν όλοι όσοι πίστευαν στις προοπτικές αυτής της πρότασης. Δημοτικοί σύμβουλοι που υποστήριξαν την υποβολή, στελέχη του Δήμου που δούλεψαν πολύ σκληρά και εκτός ωραρίου, χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιτρέψουμε να πω, ο Νασόπροσο Παναγιώτης και η Καλλινοπούλη Αγγελική, επιστημονικοί συνεργάτες, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο δικός μου επιστημονικός συνεργάτης, ο Βασίλης Κουτραφούρης, που ήταν από την πρώτη στιγμή και πήρε πάνω του όλη την πρόταση, και βέβαια η αναπτυξιακή Μεσσηνίας, που έκανε πολύ περισσότερα από ό,τι έλεγε η σύμβασή του και απέδειξαν ικανότητα και σωστό συντονισμό. Είναι συνεργάτες στην αναπτυξιακή που χαίρεσαι να δουλεύει μαζί τους, γιατί πάντα τηρούν τα χρονοδιαγράμματα και φέρουν αποτέλεσμα ακριβώς όπως το λένε. Και θέλω πραγματικά στο πρόσωπο του Προέδρου εδώ, του Τάσου Σαρδέλη, να τους ευχαριστήσω όλους. Μπορεί να τους πίεσα λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά τελικά ήρθε το αποτέλεσμα. Και για να ξεκαθαρίσω, δεν έχουμε λάβει απόφαση ένταξης. Έχουμε όμως πιθανότητες. Διότι η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας χαρακτηρίζεται από υψηλότερο βαθμό ωριμότητας, καθώς έχουμε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, και θα αναφέρω για μια φορά ακόμα ότι όταν είσαι μέσα στο πρόγραμμα, μπορείς και να τροποποιήσεις και να προσθέσεις και να αφαιρέσεις, αλλά και να εξαιρέσεις, αρκεί να είσαι μέσα στο πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για μια διεκδίκηση 9,5 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδότηση δηλαδή ίσως και μεγαλύτερη από την βιώσιμη αστική ανάπλαση που πετύχαμε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Τόσο σημαντική είναι. Έχουμε μια πρόταση, εύχομαι η πρότασή μας, με συγχωρείτε, να λάβει έγκριση χρηματοδότησης και σε συνδυασμό με όλα τα επερχόμενα ωφέλη από την ένταξη Καλαμάτας στις 100 πόλεις, να προσδώσει στην Καλαμάτα την ταυτότητα
που τις αξίζει και στους δημότες μας την ποιότητα ζωής που τις αξίζει. Σας ευχαριστώ. Το κύριο χαρακτηριστικό του περιεχομένου της πρότασης είναι ότι ενδυναμώνει την προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής κρίσης και ταυτόχρονα ενισχύει την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας, αφού διευκολύνει την προσβασιμότητα σε έναν πολύ κέριο χώρο, αλλά και ενισχύει και την επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί στην πρόταση την οποία αναμένουμε την έγκρισή της. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από την μεριά μου τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο, για τη συνεργασία που είχαμε προκειμένου να καταστεί η δυνατή διεκδίκηση από τον Δήμο Καλαμάτας μια μεγάλη χρηματοδότηση και ενός τόσο σπουδαίου έργου. Ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τον κεντρικό τομέα της πόλης Καλαμάτας. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, με πρωτοβουλία πάντα της Δημοτικής Αρχής, γνωρίζαμε όλοι από την αρχή ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν ήταν απλό. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που έθετε η πρόσκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν ιδιαίτερα ασφυκτικό και οι απαιτήσεις πρόσκλησης ιδιαίτερα αυστηρές και σύνθετες. Η αναπτυξιακή μεσυνία ανταποκρίθηκε πλήρως σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων της πρόσκλησης που είχαν τεθεί εξ αρχής. Και επειδή ακούστηκαν διάφορα για την αναπτυξιακή μεσυνία, εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, για τις ώρες εκτός γραφείου που λειτουργήσε. Μεγάλη Πέμπτη, μεγάλο Σάββατο ήταν και όλα τα παιδιά, για να είναι πλήρης ο φάκελος και σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός 3 μηνών να κατατεθεί. Εύχομαι καλή επιτυχία στο Δήμο Καλαμάτας κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και ένα τόσο σπουδαίο έργο να έρθει στην πόλη μας. Ευχαριστώ. Προφανώς και είμαστε όλοι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την κατάθεση τόσο των οριστικών μελετών όσο και των εγκρίσεων. Ήταν μια επίπονη, κοπιαστική, αγχώδης αν θέλετε και εντός πολύ περιορισμένου χρόνου προσπάθεια υπό τις κατευθύνσεις πάντα του κυρίου Δημάρχου. Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι αναφερθεί πως τόσο το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ενέκρινε ομόφωνα τις αρχιτεκτονικές μελέτες χωρίς παρατηρήσεις μάλιστα. Παράλληλα εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αποκεντρωμένη δίκη της Πελοποννήσου και έχει εκδοθεί ήδη το σχετικό ΦΕΚ. Το συγκεκριμένο project αφορά ουσιαστικά τη βιοκλιματική ανάπλαση ενός μεγάλου τμήματος στον κεντρικό πολεοδομικό ιστό της πόλης, επιφάνεια 38 στρεμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε εξ αρχής και με βάση τις επιταγές των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων που ήδη δουλευόταν στον ορίζοντα ήταν η απόδοση περισσότερου δημόσιου χώρου όπως αναλογή στους πολίτες της, στους δημότες της Καλαμάτας, ήταν στη χρήση των βιοκλιματικών υλικών. Φυσικά στην ενίσχυση της προσβασιμότητας με δημιουργία επαρκών σε πλάτος πεζοδρομίων οδηγών τυφλών ραμπών αμαία με βάση τις ισχύουσες πάντα προδιαγραφές και τις οδηγίες του προγράμματος. Προφανώς η ενίσχυση του αστικού πρασίνου και η βελτίωση του αστικού εξοπλισμού, αλλά και η εγκατάσταση των smart εφαρμογών. Βασική ιδέα της σύνθεσης, κατόπιν οδηγίας του Δημάρχου, ήταν η ενοποίηση όλων των υφιστάμενων παρεμβάσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά και των υποεξέλιξη παρεμβάσεων, έτσι ώστε επιτέλους το κέντρο μας να αποκτήσει μια ενιαία και ομοιόμορφα αισθητικά ταυτότητα, πλήρως συμβατή με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης και με όρους σύγχρονης βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Με τη σειρά μου θα ήταν παράληψη να μην κάνω και εγώ ειδική μνήμα και στη συνεργασία με την αναπτυξιακή μεσυνίας, αλλά και στην καθοριστική βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα τη συγκοινωνιολόγου Αγγελικής Κανελοπούλου και του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Νασόπουλου. Τέλος, ευχόμαστε η πρόταση να τύχει θετικής ανταπόκρισης από το Υπουργείο και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, γιατί τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε. Η αξιολόγηση αυτής της πρότασης των προτάσεων του Υπουργείου. Καλή ήταν η αμοιβή της αρχιτεκτονικής εταιρείας, και εφόσον είστε τόσο ικανοποιημένοι από την αναπτυξιακή. Γιατί ο Δήμος δεν έχει αποφασίσει να δημιουργήσει τη δική του. Λοιπόν, η αξιολόγηση θεωρούμε ότι θα γίνει η αρχική αξιολόγηση μέσα στον Ιούνιο. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνει αυτό για να κερδίσουμε τον χρόνο που απαιτείται. Τα χρήματα που έχουν δεθεί για τις συνολικές μελέτες, για την υποβολή της πρότασης, για το φάκελο γενικότερα, για όλα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω ότι είναι 190.000 και κάτι. 197. Ναι, 197.000. Και η δημιουργία της αναπτυξιακής του Δήμου Καλαμάτας δεν συνδέεται με τη λειτουργία της αναπτυξιακής μεσυνίας, γιατί την αναπτυξιακή του Δήμου Καλαμάτας πήραμε αποφάσεις και την υποβάλαμε προς έγκριση, την αρχική απόφαση μάλλον, κατά τη φάση υποβολής πρότασης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις. Και είπαμε τότε ότι αν
εγκριθεί και μπει η Καλαμάτα σε αυτό το δίκτυο, σε αυτή την αποστολή, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πρόγραμμα. Γι' αυτό φτιάχνεται η αναπτυξιακή λοιπόν, για να μπορέσει να διαχειριστεί την επόμενη μέρα του στρατηγικού σχεδιασμού και τη υλοποίηση των έργων του Δήμου Καλαμάτας λόγω τη συμμετοχή του στο δίκτυο των 100 πολέων. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω εγώ ένα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφοριακή μελέτη, δεν προβληματίζει. Καλός ο δημόσιος χώρος, με τις αναπλάσεις, με περισσότερα πεζοδρόμια είμαστε, αλλά το γεγονός ότι χάνεται 112 νόμιμη θέση στάθμευσης, χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα των χώρων στάθμευσης. Δεν προτείνεται πουθενά καινούργιοι χώροι στάθμευσης. Δηλαδή, φύγουν 112 αυτοκίνητα μαζί με αυτά που θα φύγουν αστερά, μαζί θα φύγουν δηλαδή οι Παπαγκής. Πού θα πάνε τα αυτοκίνητα, όταν δεν μπορούν και πέρα τη κεντρική παραγωγή των κεντρικών τμήματων, να έρθουν με κάποιο τρόπο οι οδηγοί, οι επιβάτες στο κέντρο της πόλης. Κυκλοφοριακή μελέτη δεν απαιτείται για αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουμε, διότι δεν αλλάξαμε την κατεύθυνση των οχημάτων. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι. Όπως την κατεύθυνση που είχαν, τη λειτουργία που είχαν οι δρόμοι, συνεχίζουν να έχουν και την επόμενη μέρα. Οπότε δεν απαιτεί κυκλοφοριακή μελέτη για να μπορέσει να ρυθμίσει όλα αυτά. Προφανώς και χρειάζεται να βρεθούν οι χώροι στάθμευσης για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν και αυτά τα 112 αυτοκίνητα τα οποία χάνονται αυτές τις θέσεις στάθμευσης από τους 17 δρόμους. Προσέξτε, έτσι. Είναι ελάχιστο το νούμερο. 3,5 χιλιόμετρα. Είναι ελάχιστο το νούμερο κυριολεκτικά. Αν σκεφτείτε πόσες θέσεις χάνονται από ένα δρόμο από την Αναγνωστά, θα καταλάβετε. Γιατί η αρχική πρόταση που ήρθε από τους μελετητές, από την αναπτυξιακή, έλεγε για περίπου 200 θέσεις και έγινε τεράστια προσπάθεια εδώ η συνεργασία αναπτυξιακή και τα στελέχη του Δήμου για να το μειώσουμε σε 112 και βρήκαμε τους τρόπους και το μειώσαμε. Είναι πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο για τον τρόπο και το ύφος και την ταυτότητα που χτίσει το κέντρο της Καλαμάτας. Και βέβαια, κανείς δεν αμφισβητεί, το έχουμε πει τόσες φορές, το έχουμε πει πρώτοι εμείς, ότι είναι ο επόμενος στόχος να δημιουργηθούν οι χώροι στάθμευσης που αυτά θα συνδυαστούν προφανώς με μια κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη ευρύτερα. Κάτσε με πορτοκαλί χρώμα. Είναι οι υλοποιημένες παραμβάσεις αναπλάσεων που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, 15 ετία στην πόλη. Οπότε η απόπειρα που κάναμε τι ήταν, να τις ενοποιήσουμε όλες μεταξύ τους με το μοβ χρώμα, το ματζέντα, όπως λέμε εμείς οι τεχνικοί. Είναι η πρόταση που κάνουμε εμείς, έτσι ώστε να αποκτήσει, να ενωθούν. Τα 38 στρέμματα λοιπόν είναι η μοβ απόκριση. Επειδή κοιτάμε τους χάρτες ανάποδα, για την κάμερα το είναι οι χάρτες. Βεβαίως. Άρα να ξεκινάνε από κάτω προς τα πάνω. Εδώ είναι η Μακεδονίας και εδώ είναι το κέντρο. Δεν στους δρόμους για να καταλάβουμε. Μακεδονίας, Σαρών και όλα τα υπόλοιπα εδώ. Κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Με το πράσινο χρώμα είναι τα υποεξέλιξη έργα που και αυτά προφανώς έπρεπε να τα λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια ενός ολιστικού σχεδιασμού και τι καταφέραμε, ενοποίησαμε ένα κεντρικό πυρήνα της πόλης ο οποίος θα έχει μια αισθητική ομοιομορφία και ως προς τα υλικά του και ως προς τη λειτουργικότητά του και η επιφάνεια, βλέπετε τις οδούς, η επιφάνεια αυτή αγγίζει το συνολικό μέγεθος των 38 στερεμάτων. Δηλαδή αυτό είναι το κεντρικό κόνσεπτ και αυτή είναι μια ολιστική προσέγγιση που προσπαθήσαμε να προσδώσουμε στην πόλη. Σε περίπτωση που γίνει αυτό το έργο, προφανώς ανοίγουν ορίζοντες για να επεκτείνεται και στις γειτονικές γειτονιές. Και μπορούμε, άμα θέλετε, να ξεκινήσουμε. Πάμε στις φωτερεαλιστικά, λέγω, να δούμε τις φωτογραφίες εκεί. Μετά φωτερεαλιστικά. Λοιπόν. Να απομακρύνουμε αυτό. Πάμε το πριν και το μετά. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια φωτορεαλιστικά μοντέλα. Αυτή είναι η οδός Αριστοδήμου στη σημερινή της μορφή. Αυτή είναι η οδός Αριστοδήμου με την πρόταση που έχουμε καταθέσει. Παρατηρείτε τις διαπλατήσεις των πεζοδρομίων, τη διάστρωση με κυβόλυθους σε αντικατάσταση της ασφάλτου. Το πριν, λοιπόν, και το μετά. Και την ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Επόμενο. Οδός Μητροπέτροβα. Υφιστάμενη κατάσταση. Μελλοντική. Ο σημαντικότερος δρόμος για είσοδο στην πλατεία. Την έχουμε. Οδός Μητροπέτροβα. Οδός Χρυσάνθης Παγώνη, υφιστάμενη κατάσταση, μελλοντική. Όλα τα υλικά είναι ψυχρά, να τονίσουμε εδώ, έτσι. Όχι απλά κυβόλυθη, βιοκλιματικά όλα τα υλικά. Είναι άλλη κατηγορία κυβόλυθη με βιοκλιματικά υλικά. Προχωράμε. Ψαρών έχουμε δει, είναι δύο σήμερα νομίζω. Εδώ είναι η οδός Ψαρών, έξω από το διοικητήριο στη σημερινή της μορφή.
Εδώ είναι με την πρόταση. Α, και έχει και αυτό συμπληρωματικό. Λοιπόν, πάμε εδώ, Αριστοδίδου και Βασιλής Όλγας. Υφιστάμενη κατάσταση. Προτινόμενη κατάσταση. Οδός Μακεδονίας. Υφιστάμενη κατάσταση. Προτινόμενη κατάσταση. Και στην Οδός Μακεδονίας ένα πιο χαρακτηριστικό κομμάτι που είναι πιο κοντά στην απόλυξη προσυνέδροντος. Έχουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Και εδώ έχουμε την προτινόμενη κατάσταση που στο σημείο αυτό έχουν ληφθεί και οι διαγραμμίσεις για σε περίπτωση εκένωση της πόλης πήγε ως αντίμετρο. Χρησιμοποιήθηκαν οι διαγραμμίσεις εδώ. Βρέθηκε η τεχνική λύση. Αντωνοπούλου, που θέλει ο... Οδός Αντωνοπούλου. Υφιστάμενη, μελλοντική. Τα βασικά στοιχεία είναι ίδια, όπως βλέπετε. Πάμε σε ένα. Θα περπατάει ο κύριος Πετρόγιανης κάτω από δέντρα. Έχει σκιά. Καλά, μέχρι να γίνει εκεί να δεν τα βγάλαμε. Τα δέντρα είναι ταχεία σαν να πιέζει. Πάει κατευθείαν μεγάλο. Και εδώ φτάνουμε στην οδό Λικούργου Σκιά, η οποία βάσει του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι πεζόδρομος, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να το ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση και δεν είναι ο μελλοντικός πεζόδρομος. Βλέπετε τις οδεύσεις τυφλών, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προσβασιμότητας, ράμπες στα μέρα. Είναι αυτό το κομμάτι. Ναι.